Την στήριξη του Συμβουλίου Αρχηγών στη θέση που διατύπωσε και εντός των διαπραγματεύσεων ότι δεν μπορεί να υπάρξει παρεδόση χωρίς την εκ των προτέρων καταγραφή των συγκλήσεων, εξασφάλισε το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς τόσο για την τελευταία συνάντησή του με τον Έρογλου και την κυρία Μπατερχάιμ, όσο και κυρίως για τα όσα συμφωνήθηκαν στην Αθήνα με τον Πρωθυπουργό Σαμαρά για ανάληψη κοινής δράσης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για αντιμετώπιση της τουρκικής αδιαλαξίας και δημιουργίας νέων δεδομένων στο Κυπριακό. Ταύτιση απόψεων υπήρξε και ως προς την απόρριψη του οδικού χάρτη που προτείνει ο κύριος Έρογλου. Ενώ κοινή ήταν και η εκτίμηση ότι μετά το διαδικαστικό αδιέξοδο είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Ως εκ τούτου αποφασίστηκε η επίσκεψη της εξαγγελθήσας πολυήμερης συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου. Συμφωνήθηκε τριήμερη συνάντηση του Εθνικού Συμβουλίου πριν από τη μετάβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης μετά από αίτημα του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενημέρωση σε κλειστή συνεδρία της Βουλής για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Παρά τα αυτά, δεν έλειψαν και πάλι διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ κάλεσε εκ νέου τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να αποδεχθεί τις συγκλήσεις Χριστόφια Ταλάτ. Με αυτόν τον τρόπο, ο κύριος Έρογλου θα βρεθεί σε δύσκολη θέση και θα υποχρεωθεί να πάρει θέση. Αν η απάντησή του θα είναι θετική, τότε θα υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Αν η απάντησή του είναι αρνητική, θα μείνει εκτεθειμένος. Αμηχανία και σύγχυση στη διαχείριση της παρούσας φάσης του Κυπριακού διαπιστώνει ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ενώ ο Γιαννάκης Ομήρου στάθηκε στεναν και χάραξης μιας αποτελεσματικής στρατηγικής. Η τουρκική πλευρά παραμένει στις δικές της αδιάλλαχτες θέσεις, ενώ εμείς μείναμε, ή μας έμειναν μάλλον, υποχωρήσεις και γενναιότερες προσφορές του κοινού ανακοινοθέντος. Το ζητούμενο είναι η διαμόρφωση της εναλλακτικής τακτικής σε πρώτη φάση για την αντιμετώπιση των τουρκικών δόλιων μεθοδεύσεων. Από πλευράς του, ο πρόεδρος του Βραβείου Κόμματος Δημήτρης Σιλούρης χαιρέτησε την προσπάθεια Αθηνών και Λευκοσίας για κοινή δράση. Αυτό το οποίο εμείς παίρνουμε σαν πολύ θετικό είναι την πρόθεση να αξιοποιηθεί το ευρωπαϊκό περιβάλλον, την περαιτέρω εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη συγκρότηση ενός διεκδικητικού σχεδίου δράσης όσον αφορά την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του Νικολόγου Γιώργος Περδίκης. Ενώ ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργος Λιλίκας εξέφρασε την πεποίθηση πως η ελληνική πλευρά θα πρέπει από τώρα να ετοιμάσει σχέδιο δράσης για την περίπτωση επίσημης κήρυξης αδιεξόδου. Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρο Φινοφίτου δεν προέβη σε δηλώσεις. Ικανοποίηση πάντως επικρατεί στο Προεδρικό και για την έγκριση χθες το βράδυ από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ψηφίσματος 2168 για ανανέωση της ιδίας του ΦΥΚΙΠ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαιρέτησε ειδικότερα τις αναφορές τόσο στην κοινή διακήρυξη για στενάγκη πρόθεσης μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όσο και στο θέμα των αγνοωμένων.